Παραδόξως, ενώ η κρίση έχει δημιουργήσει μια αποξένωση και στις κοινωνίες, πολλές κοινωνίες, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι, ένα κύμα αντιευρωπαϊσμού, σε επίπεδο κυβερνήσεων, ωστόσο, πάρθηκαν αποφάσεις και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από τις κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς περισσότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Δηλαδή, δημιουργήθηκαν θεσμοί που δεν υπήρχαν πριν από 3 χρόνια για χειρισμό κρίσεων, για κοινά ταμεία, για μια πιο παρεμβατική στάση ή ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δηλαδή, μια δραστηριοποίηση σε κοινοτικό επίπεδο που μέχρι πριν από 3 ή 4 χρόνια θα ήταν, δεν συνέβαινε. Τώρα, πρέπει όμως κάποια στιγμή και οι κοινωνίες να το υποστηρίξουν από κάτω. Δεν μπορεί να είναι μόνο θέμα των ελίτ, των πολιτικών ελίτ. Και εδώ πρέπει να χειριστούμε το θέμα της αποξένωσης που αισθάνονται πολλοί πολίτες διάφορων χωρών της Ευρώπης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι η μεγάλη πρόκληση, αν θέλετε, για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, ο αυξημένος βαθμός θεσμοποίησης να νομοποιηθεί και να υποστηριχθεί από τις κοινωνίες, που αυτή τη στιγμή δεν αισθάνονται ικανοποιημένες για το ευρωπαϊκό θέμα. Λοιπόν, όσον αφορά τις ελληνογερμανικές σχέσεις, σε επίπεδο κυβερνήσεων είναι καλές, θα έλεγα. Και η Ελλάδα και η Γερμανία είναι χώρες που ευνοούνται μακροπρόθεσμα από το ευρώ και έχουν επενδύσει στο κοινό νόμισμα. Βέβαια, σε επίπεδο κοινωνιών έχουμε μια αποξένωση σοβαρή. Πολλοί Έλληνες, ίσως οι περισσότεροι, επιρρύπτουν στη Γερμανία ευθύνες για την ελληνική κρίση. Το οποίο, κατά τη γνώμη μου, οφείλεται και σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι δεν έχουν εξηγήσει η πολιτική μας, η πολιτική μας ηγέτες, τα αίτια της κρίσης και επιρρύπτουν πολλές ευθύνες για τις πολιτικές που παίρνουν, τις αποφάσεις που παίρνουν στη Γερμανία, για να μην κατηγορηθούν οι ίδιοι ότι παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Άρα υπάρχουν πολλές παρανοήσεις εδώ που έχουν δημιουργήσει ένα πολύ δυσάρεστο κλίμα στην κοινωνία. Σε επίπεδο κυβερνήσεων όμως, οι σχέσεις είναι καλές και πιστεύω ότι μόλις αρχίζει η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, θα αλλάξει και το κλίμα στην κοινωνία.